Αγαπητοί σύντροφοι και φίλοι, είμαστε και φέτος εδώ για να τιμήσουμε τους 22 κομμουνιστές, τους ανθρακορίχους, τα παλικάρια της περιοχής μας, που με το αίμα τους έχουν ποτίσει το δέντρο της Λευτεριάς σε αυτόν τον τόπο. 79 χρόνια μετά θυμόμαστε, εμπνεόμαστε, διδασκόμαστε και συνεχίζουμε αταλάντευτα σε αυτό το δρόμο του αγώνα τις ασταμάτητες πάλης για να ξημερώσουν καλύτερες μέρες στη χώρα μας. Για να νικήσουν οι πολλοί, οι ευγάτες, οι νέοι, ο απλός λαός, κόντρα στους κυφίνε, τα παράσιτα της κοινωνίας που δεν προσφέρουν τίποτα και τρώνε από τα αίτημα που εμείς έχουμε παράγει με τον υδρότα μας και τη ζωή μας. Τον Μάρτιο του 1944 η Καλογρέζα μαζί με τόσες άλλες συνοικίες της Αθήνας και του Πειραιά την Κεσαριανή, το βίβανα το Περιστέρι, την Κοκκινιά ήταν πραγματικά κάστρα της αντίστασης. Εδώ στη Νέα Ιωνία και ειδικά στην Καλοκρέζα, όλη η περιοχή ανέπνεε στην κυριολεξία από το μαχητικό πνεύμα ενάντια στους ναζί κατακτητές και τους ντόπιου συνεργάτε τους. Οι οργανωμένες δυνάμεις του ΚΚΕ ήταν στην κυριολεξία παντού. Το ΕΑΜ και ο Εφεδρικός Ελλάς είχαν οργανώσει σε κάθε εργοστάσιο, που τότε εδώ ήταν δεκάδες, όπως και σε κάθε γειτονιά. Η Ανθρακορίχη ήταν η πρωτοπορία αυτού του αγώνα. Άρα, όπως καταλαβαίνει ο καθένας, η επιλογή για να γίνει εδώ το φωνικό μπλόκο δεν ήταν τυχαία. Σκοπό είχε να καθυποτάξει το φρόνημα του λαού, να εκδικηθούν τους αγωνιστές που με την πρωτοπόρα στάση των κομμουνιστών είχαν κάνει την περιοχή περίπου άβατο για τους μισητούς φασίστες. Αυτό το τεράστιο κατόρθωμα στηρίζονταν στο ότι το ΚΚΕ ήταν το κόμμα που είχε πρωτοστατήσει συνολικά στην αντίσταση. Όταν οι υπόλοιποι το είχαν σκάσει για το Κάιρο, απεργάζονταν και συνομωτούσαν ενάντια στο λαό μας, αρκετοί συνεργάζονταν ανοιχτά με τον κατακτητή, άλλοι είχαν κρυφτεί περιμένοντας τις εξελίξεις όπως έλεγαν. Η θυσία του μπλόκου της Καλοκβέζας συμβολίζει με τον πιο ξεχωριστό τρόπο τους δύο κόσμους. Απ' τη μια τον αγωνιστή εργάτη, τον κομμουνιστή που είναι δεμένος με τη δουλειά του, με τους συναδέλφους, με τη γειτονιά του, που είναι συμπονετικός και βαθιά ανθρώπινος με τους γύρω του. Γιατί και αυτός ένας απλός άνθρωπος είναι που όμω έχει συνειδητοποιήσει το χρέο του και φτάνει στην υπέρτατη θυσία, αυτή να δώσει τη ζωή του για να νικήσει το δίκαιο και η αλήθεια, που είναι το καμάρι όλη τη περιοχή. Α σκεφτούμε μόνο εκείνε τι στιγμέ που του αγωνιστές του πάνε οι, οι φασίστε πορεία μέσα στην Καλογρέζα για να του ξεφτυλίσουν, μέχρι εδώ, σε αυτό το σημείο. Πράγματι, έρχονται στο μυαλό μας τα λόγια από το τραγούδι που λέει ότι τον καμαρώνει η γειτονιά στα παραθύρια. Και από την άλλη μεριά οι δοσύλλογοι, οι χαφιέδες που πουλάνε και τη μάνα τους και έχουν μείνει στη συλλογική μνήμη της περιοχής μας σαν το χειρότερο που μπορεί να σου τύχει. Ρωτάμε, ναι, οι κομμουνιστές εκτελέστηκαν εκείνη τη μέρα. Ποιος νίκησε όμως. Ποιου θυμάται ο λαό μα, για ποιον γράφει η ταμπέλα στο δρόμο ηρώων του μπλόκου, για του αγωνιστέ ή για του τάγματα για ποιου πλημμυρίζει το μυαλό μα και η καρδιά μα με περηφάνεια και λέμε έκαναν το χρέο του, και για ποιου ταιριάζει μόνο η ντροπή και η καταφρόνια. Η απάντηση φυσικά είναι απλή, όπω και το συμπέρασμα. Όταν ο λαό ακολούθησε, εμπιστεύτηκε του κομμουνιστέ, μεγαλούργησε, έδειξε τη δύναμή του έκανε τους αστούς να τρομάζουν. Αγαπητοί φίλοι και σύντροφοι, σε αυτό το δρόμο συνεχίζουμε για να πάρουν τα όνειρα εκδίκηση, τα όνειρα όλων των πεινασμένων και όλων των αδικημένων. Αυτά υποστηρίζουμε 105 χρόνια τώρα. Ο ΣΥΡΙΖΑ αυτό το ονόμασε πως είναι κόλλημα. Άλλοι το είπαν ξεπερασμένο. Πράγματι, σταθερά και αμετακίνητα υποστηρίζουμε ας πούμε πως το 2023 η επιστήμη και η τεχνολογία έχουν προχωρήσει τόσο πολύ που μπορούμε να ζούμε σαν άνθρωποι. Να δουλεύουμε λιγότερο και να πληρωνόμαστε ώστε να καλύπτουμε τις βασικές ανάγκες μας και όχι να τελειώνει ο μισθό κάθε 15 του μήνα. Να δουλεύουμε με ασφάλεια και όχι χωρί στοιχειώδη μέτρα προστασία. Να δουλεύουμε σταθερά και όχι εποχικά, εργολαβικά, ευέλικτα και όπως αλλιώς έχουν ονομάσει τη σύγχρονη εργασιακή ζούγκλα. Να ζούμε ειρηνικά με τους γύρω λαούς, γιατί δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα με κανένα λαό και όχι να γίνονται τα παιδιά μας κρέας για τα κανόνια των υπεριαλιστών. Να έχουμε σύγχρονα νοσοκομεία και κέντρα υγείας και όχι να κλείνουν ή να ασφικτιούν με τραγικές ελλείψεις, όπως στην περιοχή μας να έχουμε σύγχρονα σχολεία και παιδικούς σταθμούς για τα παιδιά μας και όχι αυτή την κατάσταση που ζούμε ας πούμε ο μισός Δήμος Νέας Ιωνίας να μην έχει καν σταθμό αλλού να πέφτουν σοβάδες, αλλού να μεταφέρονται παιδιά από τον Περισσό στην Αλτσούπολη για να κάνουν μάθημα. Να έχουμε ελεύθερου χώρου που να αξιοποιούνται για τον πολιτισμό και τον αθλητισμό, για άλλε ζωτικέ ανάγκε του λαού. Όπω, α πούμε, ο χώρο του Ανθρακοδυχείου, που θα μπορούσε να γίνει ένας γενικότερος χώρος διαπαιδαγώγησης και αξιόλογης απασχόλησης για την νεολαία της περιοχής και όχι φυσικά το σκουπιδότοπο που ήθελαν να το μετατρέψουν μια ανάσα από τα σχολεία και τους αποτρέψαμε ή τις πληροφορίες που φτάνουν στα αυτιά μας για εμπορική χρήση λογιών-λογιών μέχρι και για βενζινάδικο ακούσαμε να υπάρχει αντισυσμική θωράκιση και όχι να είμαστε στην ουσία αθωράκιστοι στην πιο σεισμογενή περιοχή της Ευρώπης. Τα σχολεία και τα νοσοκομεία να μην έχουν ελεγχθεί και ο κίνδυνος να είναι πολύ μεγάλος. Και ναι, να έχουμε σύγχρονες, και ασφαλείς μεταφορές. Να μπορεί ο λαός να πηγαίνει στη δουλειά του, στις δραστηριότητε του, στα ταξίδια του και να γυρίζει στο, στο, σπίτι του και όχι να δολοφονείται όπως οι 57 συνάνθρωποι μας στην πλειοψηφία τους νέα παιδιά από την εγκληματική πολιτική όλων όσων έχουν κυβερνήσει αυτή τη χώρα. Ποιο είναι το εμπόδιο λοιπόν για να απολαμβάνουμε τον πλούτο και τη γνώση που παράγει η κοινωνία. Είναι το κέρδος των καπιταλιστών που μόνο αυτό κινεί το σάπιο σύστημα στο οποίο ζούμε. Μπροστά σε αυτό οι καπιταλιστές δεν λογαριάζουν τίποτα. Πατάνε στην κυριολεξία όπως είδαμε επιπτωμάτων. Από αυτό λοιπόν πρέπει να απαλλαγεί ο λαός για να δει άσπρη μέρα. Άλλα κολλήματα έχουμε εμείς λοιπόν και άλλα υποστηρικτέ του καπιταλιστικού δρόμου ανάπτυξης. Αυτή, δηλαδή η Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ, είναι αθεράπευτα κολλημένη με το καπιταλιστικό κέρδος, με την εξασφάλισή του και τη διαιώνησή του. Μιλάμε δηλαδή για τσιμεντόκολλα που δεν φεύγει με τίποτα. Γι' αυτό στηρίζουν με τα μπούνια τον υπεριαλιστικό πόλεμο στην Ουκρανία και την εμπλοκή της χώρας μας σε αυτόν. Γι' αυτό από την Αλεξανδρούπολη τις επόμενες μέρες ετοιμάζεται αποστολή στρατιωτικού υλικού στην Ουκρανία. Γι' αυτό συμφωνούν με την πράσινη ανάπτυξη και την απελευθέρωση της ενέργειας που έχει οδηγήσει στις απλησίασες τιμές στο πετρέλαιο και στο ρεύμα και οδηγεί στην ενεργειακή φτώχεια το λαό. Γι' αυτό πίνουν νερό στο Ταμείο Ανάκαμψη το νέο Υπερμνημόνιο. Το ψήφισαν όλοι μαζί και κοροϊδεύουν πω μπορεί να έχει ωφέλη για το λαό. Η ουσία φυσικά είναι πω όλο αυτό το διάστημα έχει στηθεί κανονικό γαϊτανάκι από του επιχειρηματικού ομίλου για το ποιο θα πάρει το μεγαλύτερο κομμάτι από την πίτα. Γι' αυτό στηρίζουν τα κοράκια των τραπεζών και δρομολογούν νέο πογκρόμ για τα σπίτια του λαού. Γι' αυτό εκθιάζουν την καπιταλιστική ανάπτυξη. Μιλάνε για ανταγωνιστικότητα και επιχειρηματικότητα και στάζει μέλη το στόμα του. Προσπερνώντα φυσικά πω αυτή προποθέτει τσακισμένα εργατικά δικαιώματα και μόνιμη ανασφάλεια για το λαό. Γι' αυτό και στείνουν κακόγου στα σόου με τα επιδόματα και τα πα. Αλλά όλοι του μαζί απορρίπτουν τι προτάσει του Κομμουνιστικού Κόμματο για την ανακούφιση από την ακρίβεια την ενεργειακή φτώχεια γιατί αυτές οι προτάσεις φύγουν τα κέρδη των λίγων. Σε αυτά είναι δεσμευμένοι. Τελικά ο ένας κόβει και ο άλλος ράβει και τα καυγαδάκια τους είναι για να περνάει η ώρα. Ενώ όλο και πληθαίνουν οι υπεύθυνε φωνές που λένε πως μπορούμε να τα βρούμε μπροστά στις εθνικές προ προκλήσεις. Όπως ας πούμε τα είχαν βρει στο τρίτο μνημόνιο όταν όλοι μαζί μνημονιακοί και αντιμνημονιακοί, δεξιοί, αριστεροί και κεντρώοι, ψήφισαν το χαντάκομα του λαού. Σε κάθε περίπτωση, Νέα Δημοκρατία ΣΥΡΙΖΑ ΠΑΣΟΚ μας λένε πως οι προτάσεις τους είναι κοστολογημένες, πως παίρνουν υπόψη τις αντοχές της οικονομίας, πως οι προτάσεις τους είναι νοικοκυρεμένε και ρεαλιστικές. Δηλαδή, σε απλά ελληνικά, θα συνεχίσει να πληρώνει ο λαός και θα συνεχίσουν τα προνόμια στα μονοπόλια. Έχουν διαφορές, βεβαίως και έχουν, αλλιώς πώς θα φτιάχνονταν όλο το σκηνικό κάθε φορά των αποχρώσεων για να παραπλανούν και να μπερδεύουν το λαό. Αυτές οι διαφορές όμως δεν αλλάζουν την ουσία του καπιταλιστικού μονόδρομου που υπερασπίζονται όλοι τους με γαλάζια, πράσινη ή ροζ απόχρωση. Αυτό μπορεί πλέον να το σκεφτεί ακόμη καλύτερα ο κάθε εργαζόμενος έχει συγκεντρώσει πείρα για το ποιος φταίει για τα δεινά του, ότι δεν πρέπει να, σκοπά, να, σκορπά την οργή του, τις ελπίδες του, την ψήφο του, αριστερά και δεξιά, σε διάφορους τάχα αστέρες, σωτήρες και μεσίες. Μα τελείωσαν οι μεσίες όλων των ειδών και αυτοί που θα φτιαχναν το κράτος επιτελικό και ψηφιακό και οι άλλοι που θα βάζαν τις αγορές να χορέψουν και διάφορα άλλα γελία που φυσικά οδήγησαν στις γνωστές τραγικές συνέπειες για τα λαϊκά στρώματα. Αγαπητοί φίλοι και σύντροφοι, σε όλο το λαό μας υπάρχει η οργή για το προδιαγεγραμμένο έγκλημα πριν λίγες μέρες στα τέμπη. Μιλάμε για έγκλημα με κεφαλαία γράμματα. Όλες αυτές τις μέρες ο λαός μας, η νεολαία, έχουν κονιορτοποιήσει την προσπάθεια συγκάλυψης του εγκλήματος με τις μαζικές κινητοποιήσεις, με απεργίες, διαδηλώσεις, με πρωτοτυπία και πολυμορφία, έχουμε βάλει τη σφραγίδα μας και συνεχίζουμε για να μπει στο στόχαστρο ο αληθινός ένοχος. Αυτή η πολιτική, αυτό το κράτος που γεννά όλο τραγωδίες για το λαό και αμύθιτα πλούτη για τους καπιταλιστικούς ομίλους. Συνεχίζουμε. Αύριο πλημμυρίζουμε ξανά την Αθήνα, στις 12 η ώρα στο Σύνταγμα. Την Τρίτη στι 7 το απόγευμα στην πλατεία Σιμυριώτη πρωτοστατούμε στη συγκέντρωση των σωματείων των φορέων του Δήμου. Την Πέμπτη παίρνουμε μαζικά μέρο στη μεγάλη απεργία. Είμαστε κάθε μέρα σε αγωνιστική ετοιμότητα, κάνοντα πράξη ότι το έγκλημα αυτό δεν θα ξεχαστεί. Ξεκαθαρίζουμε δεν τους ξεπλένουν ούτε οι εκ των υστέρων υποκριτικές συγγνώμες, ούτε οι τάχα διαβεβαιώσεις τους ότι θα αποδοθούν, λέει, οι ευθύνε. Έχουμε δει την απόδοση των ευθυνών εκ μέρους του αστικού κράτους πολλές φορές. Μόνο πρόσφατα στο Μάτι, τη Μάνδρα, τη Βόρεια Εύβοια, σε σωρία εργατικών εγκλημάτων σε χώρους δουλειά. Επιπλέον, η υποκρισία και το θράσος της κυβέρνησης είναι τέτοιου βαθμού που προσπαθεί να αλλοιώσει το περιεχόμενο των κινητοποιήσεων. Λέει πως για το σημερινό σάπιο κράτος φταίνε γενικώ κάποιες παθογένειες και κάποιες συντεχνίες, ενώ χρεώνει στους ίδιους τους εργαζόμενους ευθύνε, τους εργαζόμενους που προειδοποιούσαν εδώ και χρόνια, μέχρι και λίγες μέρες πριν την τραγωδία. Αθωώνουν την Ευρωπαϊκή Ένωση και τους ζητούν μάλιστα τις συμβουλές τους, μη και χάσουμε. Μα όλα αυτά τα χρόνια τι κατευθύνσει τη Ευρωπαϊκή Ένωση εφαρμόζουν οι αντιλαϊκέ κυβερνήσει, που συναποφασίζουν τι ιδιωτικοποιήσει, τι περικοπέ, τη γνωστή φρικιαστική λογική κόστους-οφέλους που στο ζύγι μπαίνουν μονίμω και χάνουν οι λαϊκέ ανάγκε κόντρα στα επιχειρηματικά κέρδη. Στα ΤΕΜΠΗ, αγαπητοί φίλοι και σύντροφοι, χρεοκόπησε, με τον πιο οδυνηρό τρόπο βεβαίω, όλη η φιλοκαπιταλιστική προπαγάνδα. Τι να θυμηθούμε. Τα πανηγύρια για τις ιδιωτικοποιήσει και το σπάσιμο των εταιριών. Τα μεγάλα λόγια για τα ασημένια βέλη που αποδείχτηκαν πως ήταν περίπου για πέταμα. Το ότι διαχρονικά οι κυβερνήσει πανηγύριζαν και ήθελαν να μας κάνουν και εμά να χειροκροτάμε για τη διάλυση του ΟΣΕ. Το ότι έλεγαν πως είναι πλεονέκτημα πως ο ΟΣΕ απαλλάσσεται από βαρύδια, όπου βαρύδια εννοούσαν τους εργαζόμενους αφήνοντας 1.700 θέσεις κενές. Η ουσία φυσικά είναι πως το αστικό κράτος που υπερασπίζονται η Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ είναι βαθιά εχθρικό απέναντι στους λαούς. Το ίδιο ζήσαμε πριν λίγες μόλις εβδομάδες στο σεισμό στην Τουρκία και στη Συρία με την εκατόμβη των νεκρών. Ειδικότερα στην Τουρκία που ανήκει και στις 20 ισχυρότερες χώρες του κόσμου, ο κρατικό μηχανισμό άργησε εγκληματικά να φτάσει στι πληγήσει περιοχέ. Ενώ ακόμα και οι καταβλισμοί που έχουν φτιάξει ούτε νερό και τουαλέτε δεν έχουν. Όμω έφτασε το Κομμουνιστικό Κόμμα Τουρκία. Οι σύντροφοί μα εκεί που αυτοί στήριξαν το δημαγμένο πληθυσμό, έδωσαν κουράγιο και αλληλεγγύη. Ο λαό σώζει το λαό. Μόνο έτσι προχωράει η ιστορία μπροστά. Αυτό αποδείχτηκε και σε αυτή την περίπτωση και επίση και για άλλη μια φορά. Οι λαοί δεν έχουν τίποτα να χωρίσουν μεταξύ του. Αυτό έδειξε και η γνήσια, η συγκινητική αλληλεγγύη των Ελλήνων εργαζομένων. Αγαπητοί φίλοι και σύντροφοι, τι άλλο προσπαθούν να διοχετεύσουν και να δηλητηριάσουν το λαό. Πως η Ελλάδα είναι μπανανία, λέει. Είναι ψωροκόστενα. Παλιό επιχείρημα φυσικά για να κατεβάζει τις απαιτήσει να λέμε πάλι καλά που είμαστε εδώ και βοήθα Παναγιά. Λένε πως στην Ευρωπαϊκή Ένωση τα πράγματα είναι διαφορετικά. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση που μόνο το 2021 έχουν πεθάνει πάνω από 600 άνθρωποι από ατυχήματα λέει στου σιδηρόδρομους. Η κινητοποίηση του λαού αγαπητοί φίλοι και σύντροφοι έχει φοβήσει τους αστούς και τα επιτελεία τους. Αυτό που επίσης ερβίρουν τις τελευταίες μέρες είναι το εξής. Ότι η οργή του λαού είναι μεγάλη και πως φοβούνται, λέει, την αντισυστημική ψήφο. Υπονοούν πως υπάρχει κίνδυνος να πάνε ψήφοι σε ακροδεξιά μορφώματα. Καταρχήν, τα μορφώματα αυτά τύπου βελόπουλου, τζίμερου και άλλα ανάλογα λουλούδια είναι μέχρι τα μπούνια με την απελευθέρωση, με την ιδιωτικοποίηση και με την υπερεκμετάλλευση των εργατών. Είναι φουλ με το σύστημα. Τι φοβούνται λοιπόν, την ενίσχυση του ΚΚΕ φοβούνται. Αυτό υπολογίζουν και προσπαθούν να πάρουν τα μέτρα τους. Γιατί το ΚΚΕ συγκρούεται με τις αιτίε των προβλημάτων. Γιατί αναδεικνύει ότι ζούμε σε ένα σάπιο και κερασμένο κόσμο και αυτός πρέπει να συντριβεί. Γιατί το ΚΚΕ πρωτοστατεί στην οργάνωση της πάλης του λαού. Γιατί οι κομμουνιστές μιλάνε τη γλώσσα της αλήθειας και αυτό το καταλαβαίνει ο Ευγάτης, ο φτωχός ο αυτοαπασχολούμενος, ο νέος, ο συνταξιούχος. Εμείς λέμε πως τα σπασμένα πρέπει να τα πληρώσουν οι επιχειρηματικοί όμιλοι και όχι ο λαός. Λέμε πως πρέπει να χάσουν οι βιομήχανοι, οι τραπεζίτες, οι εφοπλιστές για να κερδίσουν οι εργάτες τα λαϊκά στρώματα. Γιατί το ΚΚΕ καλεί σε οργανωμένο πανελλαδικό κίνημα που προβάλλει και παλεύει για τις ζωτικές ανάγκες του λαού. Γιατί το ΚΚΕ δεν έχει δεσμεύσεις με επιχειρηματικά και άλλα συμφέροντα, όπως έχουν τα υπόλοιπα κόμματα. Γιατί οι κομμουνιστές όταν εκλέγονται στη Βουλή είναι η φωνή του αγώνα, της πάλης και της διεκδίκησης. Οι βουλευτές του δεν λείπουν από κινητοποιήσει, από διαδηλώσεις. Είναι εκεί όταν πάνε να απολύσουν τους ευγάτες, όταν πάνε να πετάξουν από τα σπίτια τους στον κόσμο. Γιατί το ΚΚΕ δεν μεταλλάσσεται. Δεν πρόκειται να στηρίξει ή να δείξει ανοχή σε καμιά αντιλαϊκή κυβέρνηση, όποια σύνθεση και να έχει. Αυτό σημαίνει αληθινή ανάληψη ευθύνη απέναντι στο λαό. Αυτή είναι η λύση και όχι οι χιλιοδοκιμασμένες σοσιαλδημοκρατικές σούπες που έχουν κοστίσει πόσες φορές σε αποκοήτευση, αυταπάθες ή τους λαούς. Γιατί... Το ΚΚΕ υπερασπίζεται πως όχι μόνο δεν υπάρχει το τέλος της ιστορίας όπως διατείνονται οι παπαγάλοι των αστών αλλά ο σοσιαλισμός χτυπάει την πόρτα της ανθρωπότητας. Η κοινωνία δηλαδή που θα δουλεύει για τις ανθρώπινες, τις λαϊκές ανάγκες και όχι για το κέρδος. Αυτό είναι το αληθινά προοδευτικό. Η σύγκρουση με το παρικμασμένο καπιταλιστικό σύστημα και η πάλι για τη νέα, την ανώτερη κοινωνία. Αγαπητοί σύντροφοι και αγαπητοί φίλοι, καλούμε το λαό μας να σκεφτεί καλά. Το σύστημα που ζούμε θα γίνεται όλο και πιο εχθρικό απέναντι στους ανθρώπους του μόχθου, σε αυτούς που δεν τα έχουν βρει έτοιμα. Η κάθε κυβέρνηση θα γίνεται όλο και πιο επιθετική στα εργατικά λαϊκά δικαιώματα. Μπορούμε να τους αντιμετωπίσουμε. Δεν είναι ούτε παντοδύναμη, ούτε ανίκητη. Μπορούμε να δυναμώσουμε το ΚΚΕ, γιατί έτσι οι ευγάτε δυναμώνουν τη δύναμή τους για να πιέσουμε πιο αποφασιστικά, να έχουμε κατακτήσεις, για να μην μένουν στο σκοτάδι τα αλλεπάλληλα εγκλήματα, για να δημιουργηθεί ένα κίνημα που θα πιάνει τους αστούς από το σβέρκο και θα τους καθίσει στο σκαμνί. Μπορούμε. Το κατάφεραν πριν 100 και πλέον χρόνια στη Ρωσία και μετά στη Σοβιετική Ένωση. Μια χώρα που ξεκίνησε από πολύ πιο χαμηλή αφετηρία και όμως έλυσε προβλήματα που οι αστεί δεν μπορούν ούτε στο όνειρό του να αντιμετωπίσουν. Θέλει κάποιο να συγκρίνει τι σημαίνει υπερσυμβηρικό μέσα στου μείον 30 βαθμού και σε εκατοντάδε και χιλιάδε χιλιόμετρα με το έσχο που ζήσαμε αυτέ τι μέρε, με το να θεωρείται άγονη γραμμή το Αθήνα Θεσσαλονίκη. Θέλει κάποιο από τη Νέα Δημοκρατία, α πούμε και το ΣΥΡΙΖΑ, να, να μας πει τι σήμαινε πως από το 1930 η Μόσχα έχει τέτοιο μετρό που ακόμη το ζηλεύουν. Ας πάνε ας πούμε να το πούνε στη Θεσσαλονίκη που έχει γίνει το πιο σύντομο ανέκδοτο η δημιουργία του μετρό. Θέλουν να συγκριθούν στον τομέα της ενέργειας που οι λαοί εκεί μέσα σε πολικό ψύχος ζεσταίνονταν δωρεάν ή με πολύ χαμηλό κόστος ενώ τώρα όχι μόνο κρυώνουν αλλά και η ευχή δηλαδή οι πλουτοπαραγωγικέ πηγέ έχουν γίνει κατάρα και πολεμάνε μεταξύ του, ενώ ζούσαν 70 χρόνια ειρηνικά. Θέλουν να συγκριθούν στον τομέα τη υγεία, τη παιδεία, του πολιτισμού, του αθλητισμού. Α το αφήσουν καλύτερα, δεν υπάρχει σύγκριση. Υπερασπιζόμαστε και παλεύουμε για ένα ανώτερο κοινωνικό οικονομικό σύστημα που μπορεί πλέον να ικανοποιεί τις σύγχρονες ανάγκες. Ισχυρό ΚΚΕ λοιπόν, γιατί θέλουμε να δυναμώσουν οι αιστείες αντίστασης, να ενωθούν σε ένα μεγάλο ποτάμι ανατροπής. Γιατί ναι, οι νεκροί μας είναι τα κέρδη τους, αλλά οι ζωντανοί θα τους πάρουμε αμπάριζα και αυτή είναι η καλύτερη τιμή και για τους νεκρούς μας και για να μην ξαναζήσουμε τέτοιες τραγωδίες. Το αληθινό ποτέ ξανά θα το πει ο λαός. Αγαπητοί φίλοι και σύντροφοι, οι ήρωες του μπλόκου της Καλογρέζας οι ήρωες όλης της ταξιαρχίας των αγωνιστών που έδωσαν τη ζωή τους εκείνα τα χρόνια έκαναν το χρέος τους. Συνεχίζουμε στο δρόμο τους. Για όσους όπως οι ανθρακοδίχοι έκαναν αιματηρές απεργίες μέσα στην κατοχή. Για όλους αυτούς που έδωσαν τα καλύτερα τους χρόνια στις φυλακές και τις εξορίες. Για όλους όσους είπαν δεν υπογράφω. Για όλους όσους το εκτελεστικό απόσπασμα φώναζαν σύντροφοι μη στεναχωριέστε, συνεχίστε τον αγώνα. Εμπρό λοιπόν σύντροφοι και φίλοι, κι αν είναι οι θυσίες μας βαριές, εμείς θα νικήσουμε. Ευχαριστώ.